ανοιχτή πρόσκληση στους συνταξιούχους, μέλη των συνταξιουχικών οργανώσεων και σωματείων να συμμετέχουν στην πανηπιρωτική σύσκεψη που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, απίφθινε ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ιωαννίνων Παναγιώτης Κάλπης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Οι συνταξιούχοι βρίσκονται για πολλωστή φορά στα πρόθυρα κινητοποιήσεων, αυτή τη φορά όμως αντιδρώντας την κυβερνητική πρόθεση και εξαγγελία για τη χορήγηση ενός έκτακτου επιδόματος εν όψη των Χριστουγέννων, όχι για όλους, σε ύψος 250 ευρώ. Με τον κύριο Κάλπη να κάνει λόγο για κοροϊδία απέναντι σε εκείνους που όχι μόνο έχασαν τις εισφορές τους για δεκαετίες, αλλά που ήταν τα μεγαλύτερα θύματα, όπως είπε, της οικονομικής κρίσης. Μας λίστεψαν όλες οι κυβερνήσεις και έρχονται τώρα να μας κοροϊδέψουν προκλητικά, πετώντας μας τα μούτρα ένα δείγμα από τα κλεμμένα. Ακόμα και αυτά σε πολύ λίγους. Ακόμα και τις αποφάσεις της δικής τους δικαιοσύνης, όπως με τα αναδρομικά, τις εφαρμόζουν όπως θέλουν και όποτε θέλουν. Ας δούμε όμως τι γίνεται από την άλλη μεριά. Πού πάνε τα λεφτά που κόβουν από μας και τα παιδιά μας. Πρωταθλητές είμαστε στις δαπάνες για τα νατοϊκά σφαγεία των λαών. Βρέξει, χιονίσει, με ή χωρίς μνημόνια και με όποια κυβέρνηση. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια ευρώ που μπροστά του τα συνολικά ύψη των κοινωνικών μερισμάτων της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης αποτελούν ψίχουλα. Απαιτούμε άμεσες λύσεις στην υγεία, στις συντάξεις, στα αναδρομικά. Την Τετάρτη, 1η Δεκέμβρη, έχουμε περιφερειακή σύσκεψη των ΔΣ όλων των συνταξιουχικών σωματείων της Υπήρου στα Γιάννενα. Στις 14 Δεκέμβρη, συγκεντρώσεις των συνταξιούχων σε όλη τη χώρα, σε όλες τις πόλεις.